συνάδελφοι της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Είμαστε όλοι μέλη ενός νομοθετικού σώματος. Πολλοί από εμάς τον περασμένο Αύγουστο, στις 14 Αυγούστου, ψηφίσαμε αυτό που ονομάστηκε Τρίτο Μνημόνιο. Μέσα σε εκείνο το κείμενο, τις σκληρές εκείνες μέρες, υπήρχαν όλα όσα περνούν τον τελευταίο καιρό και αυτό το ασφαλιστικό. Όλος ο πυρήνας και η λογική αυτών του σκληρού νομοσχεδίου, που πράγματι κανείς δεν θέλει να ψηφίζει τέτοιους νόμους, βρισκόταν εκεί. Πώς ψηφίσατε τότε και οι συνάδελφοι από την Ελλάσσον Αντιπολίτευση και από τη Μίζων Αντιπολίτευση, πώς τώρα έχετε τέτοιες δομικές, φιλοσοφικές, πολιτικές διερωτήσεις? Και μου κάνει επίσης έτσι εντύπωση, έκπληξη, η φιλοσοφική διάθεση ορισμένων συναδέλφων, οι οποίοι έχουν και κάποιες, ευχάριστη εντύπωση μου κάνει, περί αριστεράς. Ο καθένας τώρα έχει μια άποψη για την αριστερά. Ποια είναι η αριστερά? Εμείς έχουμε μια άποψη για το ποια είναι η αριστερά το 2016, ως μοναχική δυστυχώς, αλλά ελπίζουμε να μην είμαστε πια μόνοι μας, η μόνη κυβερνός αριστερά στη μεταπολεμική Ευρώπη. Είναι ένα ιστορικό πείραμα αυτό που γίνεται και γίνεται δυστυχώς πάνω στα ερείπια που εσείς έχετε εγκαταλείψει. Θα σας πω λοιπόν πάνω σε ποια περίσταση το Μάιο του 2012 είπε η αριστερά ή αυτή ή εμείς, και τον Ιανουάριο του 2015 έγινε κυβέρνηση πάνω σε αυτό τον ελληνικό ερειπιώνα. Θα σας διαβάσω δύο γραμμές του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Πώς παραλάβαμε τη χώρα και πώς είμαστε ακόμη. Καθώς ο σκύλος, ο δεμένος με πολύ σχοινίων εις την αυλή του αυθέντου του, δεν μπορεί να γαυγίζει ούτε να δαγκάσει έξω από την ακτίνα και το τόξον τα οποία διαγράφει το κοντόν σχοινίων, παρομοίως και εγώ δεν δύναμε ούτε να είπω ούτε να πράξω τίποτε περισσότερον παρόσον μου επιτρέπει η στενή δικαιοδοσία κτλ. Αυτό το σχήνισμα που αναφέρει Παπαδιαμάντης, θυμάστε πότε επισυνέβη, επί ποιον και πώς? Να σας θυμίσω. Το Μάιο του 2010 ο γνωστός Αμερικανός δικηγόρος Λίμπουκ Χάιτ, παγκόσμια αυθεντία στη διευθέτηση δημοσίων χρεών, έγραψε ένα μικρό paper επιστημονικό, Μάιος του 2010, στο οποίο ανέλυε την ιδιομορφία του ελληνικού χρέους. Έλεγε λοιπόν ότι από τα 319 δισεκατομμύρια του ελληνικού χρέους, τα 240 δισεκατομμύρια ήταν συγκεντρωμένα σε ολίγες ευρωπαϊκές τράπεζες. Και το 90% του ελληνικού χρέους ευρίσκεται υπό ελληνικό δίκαιο. Το συμπέρασμα του Λίμπουκ Χάιτ ήταν ότι ουδέποτε στη σύγχρονη οικονομική ιστορία ένα κράτος δεν είχε τόσο συγκεντρωμένο το χρέος του και δεν είχε τόσα νομικά μέσα στη διάθεσή του ώστε να το διευθετήσει όπως ήθελε. Γνωρίζετε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Μας το θύμισε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Handelsblatt προχθές 4 Μαΐου που αναφέρει, μεταφέρει μάλλον, την έρευνα της Ευρωπαϊκής Σχολής Management και Τεχνολογίας του Βερολίνου και σχολιάστηκε και στον ευρωπαϊκό τύπο. Η έρευνα λοιπόν αυτή λέει ότι από το 220 δισεκατομμύρια συνολικώς έως και το τέλος του 2015 που έλαβε η Ελλάδα για τα προγράμματα βοήθειας, μόνο τα 9,7 δις επήγαν στον ελληνικό προϋπολογισμό. Όλα τα άλλα πήγαν για πληρωμή χρέους, τόκων και ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Αυτό είναι το σχήνισμα το οποίο προκλήθη την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2010. Και θα σας πω και μια άλλη ωραία λεπτομέρεια. Ο Λίμπουκ Χάιτ, ο οποίος προέβλεψε ακριβώς και ανέλησε την κατάσταση του ελληνικού χρέους, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα και έκανε το PSI. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος επρότεινε και το νέο χρέος να μπει στο ελληνικό δίκαιο, και με κάποιο τρόπο αυτό δεν συνέβη ποτέ. Μάλλον με πολιτική ευθύνη και πολιτική βούληση της ελληνικής κυβέρνησης τότε, της κυβέρνησης Παπαδήμου. Θα πρέπει λοιπόν, όταν κάνετε κριτική στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και στο τι σημαίνει αριστερά,
και πόσο δεν θυμόμαστε τα αριστερά μας νιάτα, να θυμηθείτε τι έκαναν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια της πιστωτικής επέκτασης, της αμεριμνησίας και του παρασιτισμού. Και να γυρίσετε να δείτε και τους συναδέλφους σας στα άλλα μεγάλα κόμματα της Ευρώπης. Τι λένε? Μιλήστε με την Πορτογαλία, μιλήστε με τον δεξιό πρόεδρο που βγήκε πρόσφατα με ισχυρή πλειοψηφία, να δείτε πώς στηρίζει τη σοσιαλιστική κυβέρνηση της Πορτογαλίας, πώς με μια γροθιά προσπαθεί να υπερασπιστεί τη χώρα του. Μιλήστε με τη Φιλανδία, με τα καλύτερα παιδιά της νεοφιλελεύθερης λιτότητας του κυρίου Σόιμπλε, που βρίσκονται σε τρίτο χρόνο υφέσεως και η θαυματοποιεί ο κύριος Στουμπ, πρώην πρωθυπουργός, εξακολουθεί ακόμη να είναι στο Eurogroup και να παριστάνει το σύμμαχο του κύριου Σόιμπλε. Και ο δικός του λαός να υποφέρει πετσοκόβοντας και το σύστημα υγείας και το εκπαιδευτικό θαύμα της Φιλανδίας και την αγορά εργασίας. Ακούστε τι λέει σήμερα ο αντιπρόεδρος, ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ. Ας τα ακούσουν τα μέλη των Σοσιαλιστικών Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο. Ότι η Ελλάδα πρέπει να βοηθηθεί πάση θυσία. Έχει κάνει τα πάντα. Και πρέπει να μείνει σταθερή. Έχει πληρώσει το αντίτιμο μεγάλων κρίσεων και όχι με ευθύνη της. Ας τα ακούσουν οι συνάδελφοι που είναι στην ομάδα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Ας ακούσουν τι λέει ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας Ρέντσι για την κατάσταση στην Ευρώπη και για την πολιτική της λιτότητας. Ας αφουγκραστούμε τι έρχεται στην Ισπανία. Στις 26 Ιουνίου έχουν εκλογές. Ας ακούσουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Και οι συνάδελφοι που ανήκουν στην ευρύτερη ομάδα του Λαϊκού Κόμματος και οι συνάδελφοι που επέρονται ότι ανήκουν στην ομάδα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Ας αφουγκραστούμε τι συμβαίνει στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης όπου επελάβνει ο λαϊκιστικός νεοφασισμός. Ας δούμε τι συμβαίνει στην Ουγγαρία, τι συμβαίνει στη Σλοβακία, τι συμβαίνει στην Αυστρία αυτή τη στιγμή που καταραίει το κρατεό κάποτε σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και ανέρχεται ο κύριος Στράχε και σαρώνει τα πάντα και υπαγορεύουν οι νεοφασίστες την ατζέντα τους στους χριστιανδημοκράτες και στα λαϊκά κόμματα. Ας αφουγκραστούμε αυτά και ας δούμε πού βρίσκεται η χώρα. Η χώρα βρίσκεται σε έκτο χρόνο μαρτυρίου, σε ένα Γολγοθά. Και το να επέρονται κάποιοι ότι κάποιοι τα κάνανε καλύτερα είναι αστείο. Δυστυχώς και ευτυχώς για μας, για την πρώτη κυβερνός αριστερά, η οποία διαρκώς βρίσκεται στο σταυρό της αυτοκριτικής και στο σταυρό του μαρτυρίου, αυτό κάνουμε, προσπαθούμε να διασώσουμε ό,τι μπορεί να διασωθεί από αυτά που άφησαν πίσω τους οι προηγούμενοι. Η αυτοκριτική είναι για μας το πρώτο καθήκον, ούτε η εκδίκηση, ούτε η τιμωρία. Αλλά να σταθείτε απέναντι όλοι και εμείς στον ελληνικό λαό, να τους πούμε τι υπάρχει, ποια δημόσια διοίκηση υπάρχει, ποιος παρασιτισμός διέπει όλη τη διοίκηση και το πολιτικό σύστημα και την ελληνική οικονομία. Και να σκεφτούμε κάτι άλλο, ότι για να ανασχεδιάσουμε τον παραγωγικό ιστό, για να συγκροτήσουμε τη σάπια δημόσια διοίκηση, χρειάζονται νέες πολιτικές και πνευματικές ελίτ. Εμείς, σε αυτή την αριστερά που εσείς νομίζετε ότι μπορείτε να της κάνετε κριτική, γνωρίζουμε ότι είμαστε το καύσιμο της ιστορίας. Γνωρίζουμε ότι η πολιτική της κρίσης, πρόσωπα και πολιτικοί σχηματισμοί, μπορεί να καούν. Και θέλουμε να καούμε. Εσείς τι νομίζετε ότι θα διασώσετε από τα χρόνια του παρασιτισμού και από τα χρόνια που πέρασαν πάνω από αυτή τη χώρα? Εμείς ξέρουμε ότι πρέπει να τελειώσουμε τον παρασιτισμό και επίσης να φυσήξουμε ένα αεράκι στις ψυχές των ματαιωμένων ανθρώπων, των πληγωμένων ανθρώπων, των ανέργων. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Να γίνουμε καύσιμο της ιστορίας. Εσάς ποιο είναι το όραμά σας? Ποιο είναι? Πόσα μνημόνια ψηφίσατε και τώρα σας ξυνίζει αυτό εδώ? Για εμάς αυτό είναι μια άμυνα, ένας αγώνας. Ένας αγώνας στον οποίο αφήνουμε τις σάρκες μας. Και αυτό έχω να πω και ας πάμε να ψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ιγουμενίδης.